θα δείξω χωρίς τον αέρα. Όχι, μα ήρθε κυρία Γιώτα. Τι μου έχεις εδώ. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Τι μας έχετε φτιάξει πάλι. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει σκουλαρίνια. Σκουλαρίνια. Είναι πολλά ωραία. Πολλά ωραία, ναι. Ναι. Εκκλείστηκα. Εκκλείστηκα, δηλαδή. Ζωγράφησες, δεν τα κάνεις. Έχω πινελιές. Έχω πινελιές. Έχω όμως και κάτι που δεν είναι γιοντίσιμα. Αλλά νομίζω πολλά ωραία. Για αυτά είναι πολλά ωραία. Για αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι για εσάς. Κάτι της αγόμενης. Ανακάλυψε τον φίλο, κόσμο ότι σου... στον αέρα. Ανακάλυψε τον κόσμο ότι σου έκλειψε τα σκουλαρίνια. Και θα μου κλέψει κι άλλα σήμερα. Υποψιάζομαι να βγάλει ρίζα από χώρο σήμερα. Όχι, κόρη. Σωστά να σου βγάλω σκουλαρίνια σου, όχι. Όχι. Δεν είναι κόσμο, δεν είναι κλέφτρια. Δεν με πειράζει. Λοιπόν, τώρα κυρία μου. Τώρα ένα. Βλέπεις με. Ναι. Που, γιατί πάει μακριά. Να κάτσω να σου γράψω αφιέρωση. Έφερα σου δώρο. Τετράνυχτο. Θα λεπτά να κοιτάξουμε, κυρία Γιώτα. Ναι, είναι ανοιχτό όταν γράφει που πάνω και αμέσως που βλέπεις πόσα δευτερόλεπτα είναι ανοιχτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Τέκλα, είστε στο χώρο μου. Μην τις λαλείτε να κάνει κανάλι στο YouTube, θα τα κάνει μπιπ. Ναι, μην μου ζητάτε να κάνω ένα YouTuber, γιατί όπως βλέπετε δεν το έχω το άθλημα. Λοιπόν, έφερα σου δώρο. Πω, πω, νομιμό, το... ή να φύγω. Αχρίαστο να ζω είναι φυσικά. Έχει επανεκδοθεί. Έχει γίνει η δεύτερη ανατύπωση του βιβλίου μου να μείνω να φύγω και μου έστειλαν 5 αντίτυπα και τώρα να το κάνω δώρο για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σήμερα έχουμε... Είδατε τι ωραία δώρα παίρνω εγώ στον τελάχτη μου. 16... Από την Εβδόμου 2020. Του τον είδες το. Στείλε μου το Καλλιόπη που την Αμερική. Μπράβο Καλλιόπη, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το βάλα σωστά. Έρχομαι από το ταχυδρομείο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μυρίζει πολλά ωραία τα με. Νομίζω ένα αρωματοποιείο. Τι ωραία. Θα σου γράψω και μια αφιέρωση. Για Θέκλα Πετρίδα, έχετε και ωραίο γραφικό χαρακτήρα, ναι. Σοβαρά. Αλήθεια, ναι. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ο καλός μου γραφικός χαρακτήρας. Έχεις και καλόν, έχεις και καθημερινόν. Ναι, 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 είναι ο γρήγορος, είναι ο ιατρικός. Ευχαριστώ, έλα σε εδώ πέρα φυλάκι τώρα που εκκρύωσες και πάγωσες. Γιατί γυρίστο, γυρίστο να μαζί, είμαστε ομόρφες. Σε σιούρι πως είμαστε ομόρφες. Είμαστε μπούκλιτες. If you say so, του τον βιβλίο είναι και αυτό. Το δεύτερο του τον λέω. Γυρίστο από την άλλη. Όχι, δείχνει να το δείξει σωστά. Ναι, οκ. Από την άλλη, έτσι. Μάλιστα. Η μπροστινή κάμερα δείχνει το σαν αντανάκλαση. Και μετά λες μου να γίνω εγώ YouTuber. Να μείνω ή να φύγω. Είναι το βιβλίο μου, το δεύτερο βιβλίο μου από τις Ευρωπαϊκές. Και να μείνεις και να φύγεις. Το τέταρτο μου βιβλίο εν γέννη. Τώρα γράφουμε το έκτο. Αυτό το βιβλίο έχει ανατυπωθεί λόγω κορονοϊού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το να μείνω ένα φύγω, ένα βιβλίο που βοηθά τους ανθρώπους να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Εδώ θα παραμείνουν στη σχέση τους ή όχι, αν η σχέση τους μπορεί να βελτιωθεί ή όχι. Ο κορονοϊός είχε αυξήσει τα διαζύγια, τα προβλήματα στις σχέσεις και τις εγκυμοσύνες. Και γι' αυτό ανατυπώθηκε για δεύτερη φορά, είναι η δεύτερη ανατύπωση του βιβλίου. Ωραία. Και φορώ τα σκουλαρίνια μου κάνει τον Ιώτα. Άρα στην ουσία ο κορονοϊός. Ο κορώνας, η κορώνα. Ξεκαθάρισε κάποιες σχέσεις. Έμειναν οι καθαροί άνθρωποι. Μας απαύτωσε η κορώνα. Αυτό είναι έχω να πω. Η κορώνα μας είχε απαυτώσει. Εγώ θεωρώ το πλεονέκτημα. Μείναν κοντά μας και ήρθαν κοντά μας οι καλοί, οι σωστοί άνθρωποι. Σωστό. Και εκαθάρισαν. Αλλά να σταματήσει η κορώνα να μας δυσκολεύει την προσωπική, φιλική, κοινωνική μας ζωή. Αλλά να μείνει μακριά μας. Θέλουμε να ανοίξουν τα αεροδρόμια. Κράτα καλά, κόρη. Θέλουμε να ανοίξουν αεροδρόμια. Θέλουμε να μπορούν να γίνονται σεμινάρια. Θα σε πάρουμε μαζί του στην Αθήνα. Βεβαίως. Να κάνουμε το σεμινάριο για τα συναισθήματα. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να πάμε στη Νέα Υόρκη. Όχι. Στην Νέα Υόρκη θα σε πάρουμε μαζί. Γιατί μπορεί να το πει. Αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρχει νέο εγκύμαν και δεν υπάρχει ξανά εγκλεισμό, lockdown. Το Σεπτέμβριο με την βοήθεια του Θεού θα γίνει το σεμινάριο στην Αθήνα το πρώτο για να τροχιοδρομηθούν και τα υπόλοιπα. Ε,
Έχω και εγώ να κάνω μια ανακοίνωση. Πες μας την ανακοίνωση. Εγώ την κάνω πρώτα σε εσένα, αλλά λοιπόν, το βιβλίο το είδατε. Ελπίζω να σας είναι αχρίαστο. Το φέρτε εδώ. Τη κυρία του. Το βιβλίο τη κυρία. Κοίτα σκουλαρίνη και δεχτεί έξι κυρία. Δεν πειράζει, είμαι φιλημένη. Είμαι φιλημένη. Είμαι άβαυτη σήμερα. Αλλά έχω βρει καν τη λαϊκή που μου κάνω. Έχω λίγο άλλη λαϊκή να σου χαρίσω σήμερα. Να βάλω την δική σου κόρη! Να βάλω την δική σου κόρη! Να μοιραστώ και εγώ το μισό του μυστικού μου. Να μοιραστείς. Επειδή εσύ γράφεις πολύ αυτόν τον καιρό, εγώ μελετώ πάρα πολύ αυτόν τον καιρό και σύντομα ο συνδυασμός της αρωματοθεραπείας ως θεραπεία στη ζωή μας τα αρώματα, αφού διεγείρουν το νευρικό μας σύστημα, μαζί με την αρχαιότερη μορφή ιατρική στο Αγιουερβέδα, θα έχουμε συνταγές μαζί με μία γιατρό που δεν θα ανακοινώσω ακόμα το όνομα της. Ναι, θα κάνουμε workshops. Σεμινάρια και workshops καθαρά. Αγιουρβέτα χρησιμοποιούσα πριν 20 χρόνια. Το οποίο βοήθησε με τις αλλεργίες και έτσι πράγματα. Ναι, είναι relaxing πράγματα. Ναι. Εναλλακτική μέθοδο, η οποία είναι πολλά χρήσιμη. Ναι, μπράβο, η οποία έχει να κάνει και με την διατροφή. Μαθαίνεις δηλαδή τώρα για το Αγιουρβέτα εσύ. Συγκεκριμένη γιατρός, ναι, εγώ ασχολήθηκα στο παρελθόν, μελέτησα αρκετά. Τώρα ξαναμελετούμε γιατί θα ξεκινήσει η παρουσιάση. Ναι, μπράβο. Και θα συνδυάσουμε, θα βγάλουμε. Ήταν, έχει αφιπηρετήσει ως πάθολογο ανατόμωσης στο ανατόμος, αλλά είναι ειδικευμένη στο Αγιουρβέδα. Λοιπόν, πάνε και ζωντανή, πέντε μπορούν να πάνε και ζωντανή. Ναι, τώρα θα ασχοληθεί με τους ζωντανούς. Εντάξει, οι πάθολογο ανατόμοι έχουν τρομερή προσωπικότητα. Όσους έχω γνωρίσει είναι φοβεροί, φοβεροί. Όπου σύντομα θα είμαστε και they have also black humor like mine. Έχουν και black humor στο δικό μου. Λοιπόν, να κάνουμε ένα break τώρα. Θα κάνουμε ένα break. Το είχα θέσει να το κράτησες γιατί επώνησες μου, επώνησα το χεράκι μου. Επώνησες το χέρι μου. Επώνησες το χέρι σου. Εγώ είμαι λίγο, κατά την Αγιουρβέτα, είναι λίγο πιο βάτα κάφα, οπότε αν είμαι και το πούσι. Πού σημαίνει το βάτα κάφα? Είναι η κατηγορία που έχουν πιο έτσι λεπτσούλικο, σκελετούλι, άτομα τα οποία είναι πιο sensitive. Δα με ένα θωρείς στην κάμερα, εγώ είναι τα κατηγορία είμαι. Βαρέω βαρό. Θα σου κάνουμε το ερωτηματολόγιο. Εγώ είμαι βαρέω βαρό. Όλοι έχουμε και τα τρία στοιχεία. Σίγουρα είμαι βαρέω βαρό, δεν κατάστα. Ειδικά τώρα με τσάπες. Ειδικά με την τσάπα, να εκπαιδεύτηκες. Εν τω μεταξύ είχα σχόλιο ότι κάνουμε πολλά ωραίο twin. Twin παρολί. Ναι. Είπα μόνο να ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Μόνο βίντεο κάνουμε με τέτοιους. Αλλά ότι δεν το έχουμε την τεχνολογία, είναι αλήθεια το δω. Να με βοηθάει θέκλα όμως. Λοιπόν, τι εδώ βλέπω ότι φαίνεται και πίσω στον καθρέφτη. Ναι, φαίνεται και το. Έχουμε και το. Έλα κάτσε κορή, έλα να κάτσουμε κορή, έλα να καθίσουμε κάπου. Τι θα συζητήσουμε σήμερα. Στη Λευκοσία σήμερα ήρθα, είναι η μέρα προμηθειών. Μία φορά την εβδομάδα, είναι μία φορά κάθε 10 μέρες. Κατεβαίνω στην πόλη για να. Έμαθε το μάθημα της κυρία Γιώτα. Όπου θέλετε. Ναι. Κατεβαίνω στην πόλη. Θα σε έχουμε ζαλίσει. Για προμηθειές. Κρατάω. Ένα πιο κοντά μου. Όλοι αυτοί οι θόρυβοι θα ακουστούν στο βίντεο. Θα λέμε ότι φταίει η Ιώτα. Κράτα το δαμέ χωρί να αντζίζει πα στο μικρόφωνο. Γιατί έντζεζε με ροχτέ αριστερόνικη και έκαναν τα λίγο μπίτα. Που λέει. Μα πήγε στη θάλασσα, είδα. Ναι, το σαλόνι. Ναι, και βραδινό κολύμπι. Μα τι ωραία. Τι ωραία. Ευτυχώ ή δυστυχώ ευκήκα ζωντανή. Πόση μπελάρα να πάω να δώσω με στη θάλασσα, να πάω να κολυμπήσω. Η άλλη με τα παντελόνια τα μακριά ήταν η καλύτερη. Είδα που σε σχολίασε. Η ώρα 10 τη νύχτα σε παραλία μου δεν είχα ξανακολυμπήσει. Αλλά επειδή είχε ξανακολυμπήσει αριστονίκη και μου υποσχέθηκε ότι είναι καθαρή, ότι είναι. Okay. Εμπιστεύτηκα. Μάλιστα, μια χαρά. Ήταν διαφορετική εμπειρία. Έτσι. Μου αρέσει να κολυμπώ προ το σελήνοφο. Όπω μου αρέσει να κολυμπώ και προ την αντίση του ηλίου. Και είσαι και πολλά καλή κολυμπήτρια, άκουσα. Πρέπει, σου. Πρέπει να έρθεις να δεις. Ωραία, θα έρθω. Και ό,τι άκουσες, πρέπει να μαζί στη θάλασσα να δεις ένα κολύμπο καλά. Ναι, επειδή είσαστε πάρα πολύ. Δεν μου φαίνεται, αλλά ξέρω κολύμπι. Δεν είναι ότι φαίνεται. Πρέπει να με προσκαλέσεις που θα έχεις ελεύθερο χρόνο, κυρία Θέκλα, να πάμε μαζί να. Να πάμε στις θάλασσες. Να συμπάχουμε και να κολυμπήσουμε. Πρέπει να πάμε να πάω γεύμα όμως, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω στον ήλιο. Τι ωραία πολύ κοσμία. Καθόλου κόσμο. Παναγία. Έτσι, να καθαρίσουμε την ενέργειά μας. Κουραστικά μην μπορώ, θέλω λίγη ηρεμία να έχω. Ήρθε να πω σίγουρα στο ράτσο να ρεμίσεις το πίζεις.
Κοίτα, υπάρχουν και καλές φωνές, κυρία Πετρίδου. Έχω ηρεμιστεί την επίδραση πάνω σας. Ναι. Mm. Ναι. Σε εμάς έχετε. Σε εσάς έχουμε, ναι. Πείτε μας, μέχρι που έχετε φτάσει με το βιβλίο σας, πώς πάει η συγγραφή. Να σου κάνω εγώ ερωτήσεις σήμερα. Να μου κάνεις. Έχουμε φτάσει στις 13.000 λέξεις. Wow. Τι wow. Το βιβλίο αυτό υπολογίζεται να είναι πάνω από 150.000 λέξεις. Τα προηγούμενα βιβλία ήταν κάτω από 100.000, ναι. Και μου βγαίνει κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή. Ενώ ξεκίνησα να γράψω παρόμοια με τα προηγούμενα βιβλία, σε πιο δοκιμιακή γραφή, mm-hmm. μου έχει βγει το μυθιστορηματικό. Ναι, κακό. Όχι, είναι κακό. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή είναι η φάση που περιμένω ποτέ να πω σπίτι να γράψω. Και ωραίος συνδυασμός. Έρωος αυτός ο αδιάγνωστος, είπαμε. Μαζί με τη Μαρία την Πατσιοπούλου το έχουμε, σκεφτεί μαζί. Ναι, με ψήφισαν νομίζω και ο κόσμος. Έρωος, ότι... η έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος. Και βγαίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο και μαθαίνω πράγματα. Γιατί όταν γράφεις μαθαίνεις. Ξέρεις το, ναι. Άμα γράφεις, μαθαίνεις και μαθαίνω πράγματα. Αυτοβελτιώνεσαι. Δεν ξέρω πού θα βγει, πώς θα βγει. Έχω κάνει προσχέδια, τα έχω σβήσει, έχω κάνει άλλα. Εμείς αναμένουμε πάντως. Αναμένετε στο ακουστικό σας. Βλέποντας το 2021 θα εκδοθεί, όχι 21. Το 20. Το 20 δεν είναι χρονιά για εκδόσεις. Μέχρι το 21, όλο και κάτι θα προκύψει. Αρχές του 21 είναι προηγήσου. Ωραία. Αρχές του 21, αλλά πρέπει να γραφτεί μέχρι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο πρέπει να γραφτεί. Okay. Συνήθως χρειάζεται μια περίοδος 3-4 μήνες για να εκδοθεί. Μετά που να το, όταν το παραδώσεις και μετά θέλει 3-4 μήνες περίπου. Η συγγραφή και... όμως, για στον κάθε συγγραφέα, παίρνει πολύ, πολύ διαφορετικά. Να πω και τα καθαρά στο συγγραφέα, φανταζόμαι. Έχω βιβλίο μου, το γράψα 40 μέρες, έχω βιβλίο μου πήρε 6 μήνες να το γράψω. Δηλαδή, εξαρτάται, γράφω εντατικά. Τώρα μπήκα στη φάση που μπορώ να γράψω εντατικά. Ξεκίνησε η ροή, δηλαδή, μας λες. Ξεκίνησε η ροή, αλλά πρέπει να, να το εκμεταλλευτώ. Ωραία. Δεν ξεκίνησε η ροή. Με τον κήπο σου, πώς πας? Δεν είχαν ντοματίνια να σου φέρω. Τα ντοματίνια, ναι, ρε παιδί μου, τα φοινικότα. Θα να σου το γράψω το πρωί σε μήνυμα. Έπρεπε να σου φέρω, αλλά χτες επειδή μαγείρεψα και χρειάστηκαν ντομάτες, ό,τι είχα στον κύπο. Έγιναν ωραίες. Ναι, έγιναν ωραίες. Ναι, έτσι σουμερούλικες. Τι ωραία. Οι πιπεριές. Οι πιπεριές και τα υπόλοιπα δεν μεγαλώνουν. Καίγονται από τον ήλιο, τα ποτίζω το βράδυ. Νομίζω μόνο ντομάτες θα φάμε. Θα ή νωρί το πρωί ή αργά το βράδυ. Ναι, μα άργησα να φυτέψω τη δεύτερη στράτα, δεν είχε ήλιο πολύ. Μα νομίζω ότι το χώμα σα πάνω στα χωριά δεν είναι σπουδαίο. Από ό,τι είδα δηλαδή που το φακό μου μόνο. Το υφιστάμενο το χώμα που υπάρχει μέσα στην αυλή. Είναι νομίζω καλό, θέλει. Ναι. Που αν βάλει και επιπρόσθετο μπάλε, δεν είναι το ίδιο. Είναι ένα φρούγιο χώμα. Να πάρει χρόνο. Θέλει και 3 χρόνια έτσι να τσαπίσεις, να βάλεις μέσα κόπρι, να κάνεις και να κάνεις το δικό σου λίπασμα. Κομποστοποίηση. Κομποστοποίηση, ναι. Να ανοίξεις μια τρύπα μέσα στη γη και να πετάσεις οτιδήποτε είναι. Κάνεις το ρυζί. Κάμναμε το στα Ηνωμένα Έθνη. Ναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να. Κάμναμε το και ο παπάς μου, αλλά ο παπάς μου βάλαμε το μέσα σε βαρέλι. Έχει συγκεκριμένες διεργασίες, πρέπει να κατέβει, τσούλα να βάλει νερό, να βάλει νερό, να βάλει ναι. Γι' αυτό στα παλιά τα χρόνια ανοίασε μέσα στη γη, γιατί μυρίζει λιγότερα. Ανοίασε ένα λάκκο, μια τρύπα μέσα στη γη και σκευάζαν το από πάνω με τσίγκους. Με λαμαρίνα, δεν γνωρίζουμε. Ναι, και βάλαμε μέσα τα. Και ανακατεύκαν το. Και βάλασαν μάλιστα και συγκεκριμένες τροφές που ζώα, για να καταλάβεις. Ή βάλαν πορυκανίθηκε, πώς τα λένε, τα υπολείμματα του ξύλου. Πανίθηκε τα λέμε στην Κύπρο. Ναι, βάζεις ζωικά προϊόντα, ούτε λάδια μέσα στο κομπόστ. Βάζεις φλούδες από... Ναι, φρούτα, λαχανικά, κουκούτσα, ναι. Τέτοια πράγματα. Βιολογικά πράγματα, αλλά φυτικά όχι, πράγματα. Όχι ναι. Ζωικά προϊόντα, όχι έλαια. Όχι έλαια, ναι. Και ανακατεύουν τα κάθε έτσι 2-3 εβδομάδες και ραντίζαν τα και ανακατώνουν τα στην ουσία. Ναι, έχω διαβάσει και ο λόγος που προτιμούσαν την κομποστοποίηση να την κάνουν μέσα στη γη ήταν για να έχει λιγότερη τη οσμία. Γιατί έχει την τάση το χώμα η γη να τα απορροφά. Και είναι την μυρωδιά που βγάζει μέσα στο βαρέλι. Όπως έκανα με την κοπριά μου, έφερε η κυρία Ντρούλα,
Επειδή διάβασα στο διαδίκτυο ότι άμα την βάλεις στην κοπριά μπορεί να σου φέρει ψήλους, μπορεί να σου φέρει έτσι πράγματα, την κοπριά μου τα πρόβατα και τα εγώ πρόβατα, άνοιξα ένα μεγάλο λάκκο και την έβαλα μέσα και έχω σατίν και ραντίζω την που πάνω τότε. Ναι, ραντίζεις την. Και επίσης πρέπει πάλι σε εποχές όπως είναι το φθινόπωρο να βάλεις λιπάσματα και κοπριές. Ναι, ναι, αλλιώς ναι, μπορεί να σου τα κάψει. Σε καλοκαιράκι, τι σχέδια έχουμε, κυρία Πετρίδη? Να συνεχίσουμε την τέλεια ζωή μας. Να είμαστε στο χωριό μας, να γράφουμε το βιβλίο μας. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, λίγες διακοπούλες, λίγη θάλασσα. Μα εγώ. Ναι, έτσι λίγο. Break. Να πάρω off. Με συγχωρείτε. Θα μου δώσετε off μία εβδομάδα μέσα στον Αύγουστο να μην ανεβάζω βίντεο. Θα μου δώσετε off μία εβδομάδα. Μπορεί να μας κάνει και κανέναν έχα. Πρόσεξε, γιατί λένε οι άλλοι. Θα ήθελα μου το Σαββατοκύριακο να ξεκουράζεσαι και να μην μας κάνεις βίντεο. Και μετά όταν έκανα τα βίντεο έναν την ημέρα, ανιβάλλια πια το λέει στο κανάλι, Παναγία μου, παρόλο που σου είχα, είχα συμβουλέψει να μην βγάζεις βίντεο το Σαββατοκύριακο, να βγάζεις γιατί... Πάτα αυστηρητικό σύνδρομο. Ναι, εσύ πω, από πού δεν πιάνεις ειδοποίησεις που μου στείλες μία, δεν πιάνεις ειδοποίησεις. Έφτιαξα το χθες. Πρέπει να ξανακάμω στη συνδρομή μου κάτι, ναι, 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 ναι. Επειδή είχα δύο κινήτρια. Και τερκάζεσαι με τα σκουλαμίγια που μου έκαμε. Κάμετε με μία λουσού. Σκεφτείτε ότι ήμουν ένα κοριτσάκι, ένα γοροκόριτσο όταν ήμουν μικρή. Έκαμε στις αφέλες μοβιές. Ή έβαλες παραπάνω το ριν σου το μοβ. Και πολλά ωραία, μην αρέσκουμε τα μοβ. Ναι, έκαμε βάζω... τα πειράματα σου πάλι. Όχι μονίμα. Επήρα το σαπού τον όγελο της Φανόλα στη Γεωργία και βάλει μου το στη ρίζα. Επήρα και την Δευτέρα. Φαίνονται αφέλειες μοβιές όμως, είναι πολύ ωραία. Τα πρώτα δάμε, τούτα τα οποία πιάνουν παραπάνω χρώμα, είναι που το Φανόλα είναι όγελο. Ναι, το δάμε. Της Κοσμήτα. Κοιτάτε. Και πήρα είναι, είναι μόβ. Έστειλε μου το η Μαριάννα, το Φανολάνο Γέλλου, και πήρα της Γεωργίας. Και πάω, επειδή βαριέμαι κιόλας να, να τα βάζω μόνη μου, και με τα βάζω μόνο θα γίνουν εντελώς μόβ, γιατί δεν ξέρω να τα βάλω μόνο στις ρίζες. Εγώ πάλι βάλω ρίζες που τα παντζάρκα, με τους φράουλες, επειδή εμένα είναι πάρα πολλά μαύρο, πάρα το πολλά μαλλι, μαύρο. Το μαλλί σου είναι σε βαφή? Έχει φυσικά πράγματα. Έχει μόνο φυσικά? Ρίζες που κεράζω, που φράουλες. Που παντζάρια. Έχεις άσπρες? Όχι. Δεν έχεις, α? Στα 46 μου. Η μάνα μου έγινε πριν τα 5 να κάνει. Wow, εγώ έχω άσπρες. Ο παπάς μου έχουμε 16 το άσπρες. Σοβαρά, τις ρίζες πώς τις βάζεις στα μαλλιά σου? Βράζω τα, αλλά σε πολλά λίγο νερό για να, να γίνει να καταφέρω να κάνω κάτι συμπυκνωμένο τύπου χυλός. Ναι. Και τελείω κάποια τύπου αφέλειες, βάλω τα μέσα στο αλουμινόχαρτο. Αφήνω τα στην επόμενη. Τύπου αντάβγες εννοείς. Ναι, 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 αναλωριδούλες ας πούμε. Άτε ρε. Για να ανοίξει λίγο κάτω. Wow. Άρα πες το tip στον κόσμο. Όταν έχετε, θέλετε το φυσικό σας χρώμα να το... Ναι, ανάλογα με τη βάση που έχετε, μπορείτε με φυσικούς τρόπους να ανοίξετε μαλλιά σας. Με χαμομήλι, ας πούμε, με δεντρολίβανο, το οποίο είναι πάρα πολλά καλό και στην ανάπλαση της τρίχας. Τι σου κάνει το δεντρολίβανο? Το δεντρολίβανο βοηθά αν υπάρχουν απενεργοποιημένα οθυλάκια, που το ίδιο, η ίδια ιδιότητα έχει και το καστορέλαιο, βοηθά να γίνει πιο πλούσιο το μαλλί σου και αν είναι βαμμένο, βοηθά το σιγά σιγά να φύγει από μόνη της η ψαλίδα. Το καστορέλαιο πού το βάζεις? Το, το καστορέλαιο βάζεις το για να δώσεις τη ρίζα, βάζεις το από βραδύς και ξεπλένεις το την επόμενη μέρα. Θέλει όμως να είσαι πειθαρχημένο άτομο, να το βάζεις δύο φορές την εβδομάδα. Όταν εγώ κάποτε είχα το μαλλί μου πιο άσπρο που σένα, έκαναν ντεκουπάζ, είχαν λεπτύνει πάρα πολλά τα μαλλιά μου. Για 6 μήνες έκανα θεραπεία μόνο με το καστορέλαιο. Το οποίο δίνει σου και μήκος, δίνει σου μέχρι 3 εκατοστά τον μήνα. Είσαι εδώ καστορέλαιο? Βεβαίως. Βλέπετε. Πρέπει να το βάζω 2 φορές τη βδομάδα το βράδυ να κοιμάμαι με το καστορέλαιο. Να μεγαλώσουν ή 3-4 ώρες τουλάχιστον. Όχι, εγώ είμαι πάρα πολύ λάκα. Δεν αντέχει. Το βάζει σε άλλο το μαλλί. Δεν δηλαδή, και... έχω πρόβλημα. Μπορώ να το βάλω και να βάλω πετσέτα μάλλον στο μαλλί. Δεν κοιμηθώ με τζίνο. Εμένα είναι επειδή δεν τον ενοχλεί το σύζυγο μου, άμα βάλω. Ποιο σύζυγο σου κόρη. Να μιλήσουμε και λίγο. Θέλει να μας πει ότι δεν έχει σύζυγο. Να μέσα σου πούν την πελάρα μου, είπε η άλλη προχτές στο βίντεο. Λαλή μου, το διαφήμισε, το διαφήμισε πως διαμόνιζε ότι να βρει τσάντρα. Αλήθεια. Αχ, γι' αυτό το κάνω, ρε παιδί μου, πες της. Ναι, 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 ναι. Είμαι καμένη, θέλω άντρα οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Δεν μπορώ χωρίς. Πάλι ένα καμνό μοντάζ. Πάλι λέω πελάρα και ένα καμνό μοντάζ. Δεν κόφηκε ο νους μου. Δεν είναι πελάρα το τον που είπες. Τούτο είναι πολλά σωστή κουβέντα. Μπλάκα μου καμνό κόρη. Πολλά σωστό. Δεν πέθηκα. Η κοπέλα που σου το είπε νομίζω. Καταλαβαίνετε ότι έχει κόσμο ο οποίος μπορεί να ζήσει τη ζωή του και χωρίς έρωτες. Όχι ότι είμαστε εναντίον του έρωτος. Αλλά δεν καθόμαστε έτσι με τα κιάλια, έτσι, και ψάχνουμε να βρούμε στον ορίζοντα έρωτες, στον ορίζοντα πάθη ερωτικά, στον ορίζοντα να βρούμε να ασχοληθούμε με έναν κόμενο, με μια κόμενα, με κάτι, προκειμένου να νιώσουμε ζωντανοί.
Κοίταξε, γιατί στους παραπάνω ανθρώπους των μυαλών θεωρούν ότι είναι το πρώτο. Ότι αν δεν έχεις κάνει παιδιά, αν δεν έχεις οικογένεια, αν δεν έχεις παντρευτεί, δεν έχεις ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος. Και εγώ συμφωνώ με την άποψη ότι ένας άνθρωπος, μάλλον οι άνθρωποι, είναι διαφορετικοί και δεν κάνουν όλα για όλους. Ένας άνθρωπος μπορεί να ζει μόνος του, να είναι ευτυχισμένος και να είναι και καλά. Κάποιοι είναι για οικογένεια, κάνουν για οικογένεια και κάποιοι δεν πρέπει να κάνουν οικογένεια. Συμφωνώ με τούτο. Mm. Δεν κάνω λέγει οικογένεια. Από την άλλη... Είναι και καλύτερα να μην κάνουν οικογένεια αν τα άτομα τούτα θεωρώ τα πιο υπεύθυνα το να λένε. Δεν... Συγγνώμη να σε διακόψα. Δεν μπορώ και δεν μπορούσα να είμαι σωστός πατέρας ή σωστή μάνα. Οπότε παρά να κάνεις δυστυχισμένα μωρά, καλύτερα να είσαι μόνος σου. Συμφωνώ. Είναι πιο εγωιστικό το να κάνεις και να ξαπολλάς. Συμφωνώ, ναι, ναι, συμφωνώ. Απλώς το άλλο μου. Εγώ δεν μιλώ για, γενικά για το να παντρευτείς ή να κάνεις παιδιά. Μιλώ για τη μοναχικιά. Ότι αν κάποιος είναι μόνο. Ναι, τη μοναξιά που κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουν τη μοναξιά. Σου λέει δεν αντέχω να είμαι μόνος. Και αν κάποιοι. Και σκέφτομαι αυτόματα ότι όπως εγώ δεν αντέχω να είμαι μόνος, άρα υποθέτω αυτόματα ότι και οι άλλοι δεν αντέχουν να είναι μόνοι. Άρα, άμα βλέπω μια γυναίκα που είναι μόνη ή έναν άντρα που είναι μόνος ή που λέει είμαι μόνος και είμαι καλά, λέω «Α, δεν είσαι καλά». Το λες για να μάθουν οι άλλοι ότι είσαι μόνος να έρθουν να βρεις σύντροφο. Δεν είναι προβολή... σε σύντροφο που θα βρούμε την ευτυχία. Μπορεί όμως να είναι λίγο προβολή το που κάνουν, επειδή πολύ προβολή. Σκέφτονται έτσι, νομίζουν ότι ισχύει και για σένα. Πολύ, είναι εντελώς προβολή, 100% προβολή. Μα, και συνήθως, νομίζω, είναι τα άτομα τα οποία πρωτού καν κλείσουν μια σχέση, πρωτού πεταχτούν έξω από τη σχέση, ξεκινούν καινούργιο κύκλο. Και μαζεύονται κύκλοι, κύκλοι, και υπάρχει μια αναμπομπούλα μες στη ψυχή τους. Στην πραγματικότητα προσπαθούν να αποφύγουν τον εαυτό τους. Θυμάσαι τη συζήτηση που είχαμε προλίγο. Είναι πιο εύκολο, νομίζω. Νομίζω στην ουσία, επιφανειακά, ότι είναι πιο εύκολο. Όχι, μανά μου. Αν δεν καθαρίσεις. Πρέπει να κλείνει ο κύκλος, να κλείνει το κεφάλαιο, να πάρει τα μαθήματα μετά που έχει κλείσει το κεφάλαιο, να πέσει σε περισυλλογή. Να ξαναγνωριστείς με τον εαυτό σου. Να πονέσεις. Να πενθήσεις. Να πενθήσεις, έτσι. Να αναπνεύσεις. Να δώσεις χώρο. Ναι, να βιώσεις το είμαι μόνος και ξαναπροσδιορίζομαι. Τούτα είναι αναγκαία πράγματα, είναι βασικά πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος, όπως είπες σωστά, πηγαίνοντας από τη μια σχέση στην άλλη, σαφώς είναι να πάει να κάνει μια επιλογή, η οποία είναι να βασίζεται στο ότι «Α, επειδή δεν είναι σαν την προηγούμενη, είναι καλύτερη». Και παρόλο που αγαπώ πάρα πολλά τον Μπάριον, το τραγούδι του «Ο έρωτας με έρωτα περνάει» δεν περνάει. Όχι, εγώ συμφωνώ με την έννοια ότι περνάει με έρωτα στον εαυτό μας. Ναι, στον αφού έκανα βίντεο, εγώ έρωτας με έρωτα περνάει, που λέω περνάει με την ερωτική σχέση με τον εαυτό μας, δεν το είδες στο βίντεο. Δεν θα το είδα τούτο. Η μόνη περίπτωση που έρωτας με έρωτα περνάει. Παράξενο, ναι. Ναι, είναι όταν δημιουργήσεις, ναι, τα φτιάξεις με τον εαυτό σου. Ναι, η σχέση με τον εαυτό σου. Αλλά ο έρωτας με έρωτα για τις σχέσεις είναι η λεγόμενη κυπριακή λέξη. Σεπασά, σκεπάζουμε, τα σκεπάζουμε. Για να πάμε παρακάτω. Αν πα και πονέσουμε, αν πα και πέσουμε λίγο κάτω ή καημένοι. Ωραία τα σκουλαρίνια σου. Και ταιριάζουν και με αυτόν τη Καλλιόπη. Ναι, τελικά, κοίτα το χρυσό μου. Ναι, ναι, γι' αυτό. Πρέπει να παραδεχτείτε ότι το χέρι μου δεν πιάνει, αλλά το μάτι μου καταλαβαίνει για μίξε μάτσο. Ωραία, πιάνει. Για μίξε μάτσο καταλαβαίνει. Και ταιριάζει και με το κρέγιο, μην μου βάλω κοκκινό. Εσύ έχεις κραγιόν και ταιριάζει με το κραγιόν που έχει γιώτα. Δεν είναι αν και φορέσω εγώ κραγιόν, εγώ θα φοράω γιώτα κραγιόν και είμαι και εγώ κραγιονερισμένη. Δεν σου είναι βαρέσει κοκκινό κραγιόν εσύ σήμερα. Περίεργο. Δεν είχαμε στη τσάντα μου. Ξέρεις πώς. Διέφυγε σου. Επειδή το πρωί στη Γεωργία. Η τσάντα της κυρίας και κύριοι. Κράτα, κράτα να δει ο κόσμος τη τσάντα μου. Είναι 25 κιλά πραγματικά. Δείτε τη τσάντα μου. Αυτή είναι η τσάντα γύρω στις Θέκλες Πετρίδου. Η κίτρινη τσάντα η οποία είναι. Έχει έναν άλλο τσαντάκι πιο μικρό. Δεν είναι πορτοφόλι τσάντα και το τσαντάκι της έκλασης. Φαίνεται, και, φαίνεται και, και το έγκαυμα μου. Λοιπόν, εδώ μέσα έχω άλλα πράγματα μέσα, καλλιντικούλια. Ξέρω εγώ, εδώ μέσα έπρεπε να έχω κανονικά κοκκινάδι. Το έψαξα πρόλυγο. Θέλεις να πάω να σου φέρω ένα ωραίο κοκκινάδι να βάλουμε. Όχι, θα μου έχει και κοκκινάδι, κανεί. Πάρα πολλά ωραία, είναι ηθικένει όμως. Εδώ και μου λέω τα πράγματα, κάνει. Όχι, θα σου το δώκω τούτο. Απλώς να το δεις. Όχι, όχι, όχι. Είμαι άβαυτη. Σήμερα είμαι φυσική. Λοιπόν, είναι αυτό το τσαντάκι το μικρό μέσα. Αυτή είναι η θήκη των γυαλιών του Λιλίου. Μετά από ένα μικρό επεισόδιο λόγω γιώτας. Έκοψε τα. Πάτησε το. Τούτη και Αριστονίκη. Τι να κάνω. Κάνω βίντεο με την Αριστονίκη και με τη γιώτα.
Σβήνουν μου το βίντεο στον κόσμο του. Τούτα είναι τα γυαλιά μου. Τι να κάνουμε, ρε, είμαστε όλοι τις τεχνολογίες. Αυτά είναι τα γυαλιά μου, τα οποία είναι Μάρκα Κριστιαν Ντιόρ, τα οποία τα αγόρασα πέρσι. Δεν τα έχω αγοράσει μετά το διαζύγιο, όπως νομίζετε, μερικές κοπέλες. Από πέρσι τα έχω πάρει αυτά τα γυαλιά και είναι γυαλιά με συνταγή. Γιατί το νομίζω έτσι. Γιατί μια φίλη, μια μάμα μια φίλη μου λέει: είδε τη Θέκλα που εχώρισε και ομόρφησε και είσαι και μοντέρνα γυαλιά. Είχα από πέρσι μοντέρνα γυαλιά. Κοίταξε, να συμφωνήσω όμως ότι μετά που εχώρισε ομόρφησε, δεν βγήκε σου η αληθινότητα σου, η χαρά. Σε τούτο έχει να δείτε. Αυτό είναι το κινητό μου. Αυτό είναι το power bank μου. Και φαντάζεστε τι έχει μέσα στον τσάντα. Το power bank μου και αυτό είναι το σύρμα του κινητού που να το φορτίσει μου το όρασε η κουμέρα μου το Σάββατο μου ήμουν και κάτω και σπάσε το σύρμα μου. Κόσμο μου. Και εγώ πελένα IT είναι... Αυτό είναι το πορτοφόλι μου το οποίο έχει πάρα πολλά μετρητά μέσα. Πάρα πολλά, δε. Έχω τον το πρόβλημα, μάλλον δεν έχω μετρητά. Επειδή κυκλοφορεί. Ψωνίζω ηλεκτρονικά. Θα θυμηθώ να πάω να πιάσω μετρητά. Αυτά είναι τα γυαλιά της νυχτός και της πρεσβειοποίησης. Επίσης κόκκινα πορτοφόλια, κόκκινα γυαλιά. Ναι, αυτά είναι τα γυαλιά που σας αρέσουν. Τα οποία αυτά γυαλιά είναι και για μακριά και για κοντά. Ενώ τα γυαλιά του ηλίου είναι μόνο για μακριά. Τα οποία τα έχω μαζί μου γιατί είμαι σίγουρη θα νυχτώσει μέχρι να πω πίσω. Αφού βγαίνω τόσο. Και αυτά είναι μοσχίνο. Μάλιστα. Δεν είναι διαφήμιση, τα έχω πληρώσει και να σας πω το ακριβό δεν είναι ο σκελετός που είναι μάρκα, γιατί όλοι οι σκελετοί γελιών είναι μάρκα. Είναι το συνδυασμός. Ναι, η χακή. Χακή. Αυτά είναι τα χάπια μου. Εδώ έχω παστίλες για το λαιμό μου. Εδώ έχω βιταμίνη C. Εδώ έχω ρουπαφίν για την αλλεργία μου. Εδώ έχω τα χάπια του διαβήτου μου. Καταλάβες. Όπως καταλάβατε, yeah. Κουβαλάει. Αυτή είναι η θήκη του κινητού που κρατάς και κάνεις. Αυτό είναι το φαγητό μου. Κάσους. Θέλεις. Είναι κάσους ανάλατα. Να με πιάνει ώρα στην κάμερα, παρακαλώ. Είναι κάσους ανάλατα ώρα στο φούρνο. Και έχω μαζί μου το κάπερ. Εσύ τα έψησες. Όχι, κόρη, γράψω τα. Να σου δώσω φάγεις μετά. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η μάσκα μου, μια από τις μάσκες μου. Η ροζ που άπρε να κόκκινε τούτο. Ναι. Εδώ είναι το τσανάκι μου, έχω άλλες μασκές. Χειροποίητο. Ναι, χειροποίητο. Έχω μάσκες, έχω γάντια. Είσαι απίστευτη. Ναι. Τι κάνε, αυτή μου κάμε εσύ δώρο στο πλήσιμο. Αυτά είναι wireless ακουστικά. Έξτρα. Ναι, να μην έχω τα ακουστικά. Και αυτή είναι μία τσάντα που έχει μέσα γενική προϊόντα. Μια βλέπεις εσύ. Μάλιστα, με γενικά προϊόντα. Για ώρα να ανοίξεις. Ενώ να πας στην τουαλέτα, είναι χαρτί και τέτοια. Αυτό εννοώ, δεν είναι κάτι άλλο. Τα είναι αντιβακτηριακά μονομέντρα. Έχουμε και τα site packets ακόμα. Έχουμε και τα παραπλέπω τσιπάκια. Ναι. Αυτό είναι αντίσταση για το ηλεκτρονικό μου τσιγάρο σε περίπτωση που καεί να την αλλάξω. Αυτά είναι ανταλλακτικά για τα... Πρόσεξες ότι άμα έρθεις να με καπνίζεις τελευταίος. Ναι. Καμία σου καλό δηλαδή. Α, αυτό είναι το εισιτήριο που... το εισιτήριο που ήταν λάθος στην Αθήνα! Τα καπέντα του Μάρτη. Το ξέχασα. Αυτή είναι μια εξτρά μπαταρία για το ηλεκτρονικό μου τσιγάρο σε περίπτωση που μου τελειώσει η μπαταρία. Αυτό είναι η Corona Plus ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτό είναι USB. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση. Όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, αυτό... μία τσάντα Θέκλας Πετρίδου είναι... Αυτή είναι η ατζέντα μου χειρός. Τώρα τελευταίος έχει κόψει ο νους μου και έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Γι' αυτό ξεχνάω μερικά πράγματα, επειδή δεν είναι στο ηλεκτρονικό. Τι άλλο έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε το στυλό μας. Εδώ έχουμε το στυλό, ξέρει ποιος μου το κάνει δώρο στην Αθήνα. Ένας φίλος που διαβάζει τα, βλέπει τα βίντεο, ο οποίος... Μπορεί ποιά είναι, μπορεί και πριν γίνει. Ένας φίλος ξέρει ποιος είναι και αυτός και η γυναίκα του παρακολουθούν τα βίντεο και έρθει και μου λέει «Θέκλα, δεν ξέρω τι δώρο να σου κάνω» και μου έφερε αυτό το στυλό που είναι ελαφρύ, το οποίο... Ήξερε να το γράφεις. Το έχω το στυλό. Και θυμάμαι ότι εσείς μου το κάνετε δώρο και θυμάμαι και την ιστορία σας και σας αγαπώ. Και επίσης, εδώ πίσω είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το κλειδί του γραμματοκιβωτίου, το κλειδί της ταχυδρομικής σερίδας, το κλειδί της αυλόπορτας και το κλειδί της εσώπορτας, το οποίο έχω βάλει πάνω μανικιούρ για να ξέρω ποιο είναι ποιο. Αυτή είναι μια πολύ γυναικεία συνήθεια. Επίσης, στην πλαϊνή θήκη, γιατί οι πλαϊνές θήκες έχουμε τα αντισηπτικά μας, και αντισηπτικό gel με aloe vera και προσέπτικα από το φαρμακείο. Και στην άλλη θήκη από εδώ έχουμε το νερό μας.
Καταλάβατε. Αυτή είναι η τσάντα μου για να καταλάβεις, έβγαλα και πράγματα για να έρθω κάτω. Όταν έλεγα εγώ ότι είναι 25 κιλά, δεν υπερβάλλα καθόλου. Και έχω πάντα θέμα με τις τσάντες. Θέλω να είναι μεγάλες οι τσάντες. Χριστέ μου. Οι τσάντες είπα. Οι γυναικείες τσάντες είναι... Είναι μίνι τουλάχιστον. Από το δημοτικό μου πήγαινα σχολείο, όλες οι συμμαθήτρες μας όταν ήθελα χαρτομάντιλα, όταν ήθελα μωρομάντιλα, όταν χρειαζόταν μια γυναικεία πετσέτα, κάτι, στη Θέκλα. Ήταν σίγουρη. Α, έχω και άλλα πράγματα. Αν είναι μέσα στο σαντάκι εκείνο με το κόκκινο, έχω τον γλυφίδες μέσα. Έχω μπατονέτες μέσα. Έχω πολλά πράγματα. Καταλάβες γιατί κουβαλάς 25 κιλά με την τσάντα. Πόσο συχνά πιάνω την τσάντα γιούλα, πόσο συχνά την πιάνω, once a week. Μία φορά την εβδομάδα, ναι. Και η τσάντα κάθεται συνοδηγός και με ακούει όταν οδηγώ και σας κάνω vlogs. Η κίτρινη τσάντα. Η κίτρινη τσάντα. Τα τσάντα είναι καπνή. Ένα βιβλίο για την κίτρινη τσάντα, ένα ωραίο παιδικό βιβλίο. Παιδικό παραμύθι, ωραίο τίτλος. Να γράψω λιμεσικά. Να έχουμε την Αριστονίκη να γράψει. Σκέφτεσαι... Ένα μικρό παραμυθάκι, η κίτρινη τσάντα που τα είχε όλα. Τα τηλέφωνα μου χτυπάνε. Και τι ακολουθείς το σημερινό μας πρόγραμμα. Τα μηνύματα μου, όλα εγώ μέσα στον κόσμο μου. Λοιπόν, στο σημερινό μας πρόγραμμα, επειδή πρέπει να πάω, με καλή καθήκον. Το καθήκον με καλή. Βάλετε εγώ, θυμώνει μου αδίκως τώρα. Κορί, βάζ με τον αγκόρα σου και κλείσ' μου το βίντεο. Προσπαθώ να λέω, ξεκινώ το βίντεο. Έχω ένα φίλο μέσα από το όνομα μου στην Αθήνα, να με βλέπει, έχω να τον δω 10 χρόνια. Αν βλέπει τούτον το βίντεο θα... Ναι, κρατά το μικρόφωνο, βάλει τον αγκόρα της κλείνω. Θα πει ακόμα μετά από 11 χρόνια παραμένει άσχετη του τη γυναίκα με την τεχνολογία. Είσαι άσχετη. Εντελώς όμως. Λοιπόν. Δεν πειράζει να σου. Έβαλα σε μια τσάντα τα ρούχα της Κυριακής το λάπτοπ της κλπ. Με πήρε βιντεοκλήση, μου έκανε τόσες σαφείς οδηγίες ποια ρούχα να βάλω. Γιατί πηγαίνει στο γραφείο του Γιαννάκη του Παπαζαχαρία, του νομικού, του ξαδέλφου μου στην Πάφο, για να αποκτήσει εμπειρία, να φύγει να μην σπουδάζει. Ναι, ναι. Να κάνει σαν internship τώρα, δεν είναι πρακτική της κανονικά, αλλά διαβάζει για τον μπαρ. Σε έδωσε ο Γιαννάκη και διαβάζει για τον μπαρ. Ο ξάδελφος μου είναι πολύ γνωστός δικηγόρος στην Πάφο και πολύ καλός δικηγόρος. Που λες, και να πω στη φίλη της να πάρω τα πράγματα της Κυριακής, γιατί η Κυριακή δεν μας κάνει τη χάρη να οδηγήσει 2 ώρες, να έρθει στη μαμά. Και καλά μας κάνει, δεν έχει πρόβλημα, να παιδί μου πάει στη θάλασσα. Μια χαρά, στο δικηγορικό γραφείο, ναι. Μετά θα πάω σε ένα σούπερ μάρκετ για να αγοράσω συγκεκριμένα πράγματα, σε άλλο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω άλλα συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή. Ναι, και σε έναν άλλο σούπερ μάρκετ. Α, και θα πάω και στο κατάστημα με τα κατεψυγμένα. Πάνω στο μαγειρεμένο. Ναι, για να πάρω συγκεκριμένα πράγματα από εκεί. Και εγώ πάω. Και θα ξαναβγω για ψώνια σε 10 μέρες. Ό,τι θέλεις να έρθω να ψήσουμε. Όχι να ψήσουμε, λοιπόν, να σου μαγειρέψω εγώ και να ζει. Εντάξει, αλλά σε να πνίσει τα πιάτα. Δεν έχω πρόβλημα. Θέλεις. Ωραία. Να το ορίσεις. Να στο μόνη μου. Θα φέρω κομπελούθηκε. Στην ησυχία μας. Να το κανονίσουμε. Και επειδή μαζί σου μπορώ να μοιραστώ και τη σιωπή, θα κάτσω μετά στην αυλούδα σου. Ξανέ. Να πάω να τσιμηθώ. Ναι. Είναι και κουφάτες σου. Όχι κόρη. Ξέρεις οι φίλες μου. Ωραία sleeping bag. Οι φίλες μου που παλιά, ενώ σαν η φίλη μου η Μαρία στη Λεμεσό, που σήμερα έγινε γενέθλια της Μαρίας της Βλάσης. Μια πολλά Μαρία μου. Να ζήσεις Μαριγούλα 16 Ιουλίου, καρκινάκι. Εγώ δεν πιστεύω στα ζώδια. Αφού είσαι φίλη της Θέκλας, αγαπώ σε εγώ, έχεις ένα δώρο άρωμα νη body cream από τον Τελάρτε. Oh. Έλα από ό,τι θέλεις ή διάλεξε τι θέλεις, θα σου το στείλω εγώ. Μαρία, είδες η Γιώτα. Είδες Μαρία, είδες. Λοιπόν. Και η Μαρία στάνταρ να πηγαίνω σπίτι της στη Λεμεσό. Που πάω να λέω, λέμε Λεμεσό τα τελευταία χρόνια. Ναι, μπαφή της. Που βαρόσα και πάω. Η μαμά της φτάνει συγγενής που η μάνα μου της επισκοπή της πάω, πάω σε βαρόσό της. Και να της λαλώ, πάω να πέσω. Με καλεί ο κόσμος για φαγητό και πάω και ξεπλώ στο κρεβάτι μου μετά και κοιμάμαι. Εμέ, έτσι. Θα έρθεις εσύ για φαγητό, θα πάω μετά να κοιμηθώ και θα ξυπνήσω. Εντάξει, να μου θυμίσεις, δεν πειράζει ακόμα το μόνο στον αέρα. Μια από τις πολιτές μου αγαπημένη, η Παφιτούδα επίσης, η Τσάλα, η Κατερίνα μου, έρχεται τον Τζομίνης και σπίτι μου όταν ήταν ελεύθερη. Πιάνανε μου έναν κόκκινο καναπέ, ήταν κόκκινο καναπέδες μου, έπιανε τον έναν η Κατερίνα και τον άλλον εγώ. Οπότε μια νύχτα αφού εφάμε μετά τα μεσάνυχτα, ξαπλώσαμε και εγώ αποκοιμήθηκα πάνω στον καναπέ. Ξυπνά μετά από πόση ώρα που είχε κόψει, ας πούμε, τη ροχάλα. Και ακούω ένα γέλιο, και ρωτήσεις γιατί γελάς.
Λέει μου, γιατί ροχαλίζεις. Γιατί θέλεις να σου βάλω το βίντεο, εσύ δεν ροχαλίζεις. Νομίζω και εγώ ροχαλίζω. Ήταν από τόντες φίλες, ναι, ακόμα ένα benefit όταν δεν υπάρχει ναι, άλλο. Όταν δεν έχεις άλλο, ροχαλίζεις ελεύθερα. Ξύπνα, ροχαλίζεις. Εγώ έχω γραφώ τον Ήπρο μου και νομίζω ροχαλίζω όταν κουραστώ πολλά. Ή άμα πιω κανένα καμιά μπύρα ή κάτι, ροχαλίζω μετά. Εγώ άμα πιω μπύρα, ροχαλίζω πάρα πολλά. Εξού και ο γιος μου πούμε, αχ, καημένη μανούλα μου, δεν θα σε παντρευτεί κανένας, ροχαλίζει. Και με αυτόν τον ανέκδοτο κλείνουμε αυτό το Πασπαρτού vlog με τη Γιώτα Ψαρά. Φιλιά. Γεια σας.